Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, αποτελεί το κάλεσμά σας ιδιαίτερη τιμή όχι μόνο για εμένα, αλλά και για όλους τους συνταξιούχους που προσωπώ από το Μεσολόγγι και όχι μόνο. Επίσης, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου δημόσια για την συμπαράσταση του ΚΚΕ στον δίκαιο αγώνα που δίνουμε εμείς οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια. Για να έχουμε μια αξιοπρεπή ζωή στα γεράματά μας. Σε ένα επικοινωνιακό τηλεοπτικό κρεσέντο έχουν επιδοθεί τα μέσα μαγικής ενημέρωσης, αγαπητέ γραμματέ μου, λοιπόν, που μαζί με τα παπαγαλάκια τους και την ανακοίνωση της κυβέρνησης να δοθεί ένα μικρό επίδομα, εφόσον το επιτρέπουν οι δείκτες της οικονομίας, όπως τα Χριστούγεννα, έτσι και το Πάσχα, στους χαμηλούς συνταξιούχους των 600 ευρώ και κάτω. Λες και οι συνταξιούχοι των 700 και 800, ακόμα και των 1.000 ευρώ, μπορούν να τα βγάλουν πέρα με το τσουνάμι των ανατιμήσεων. Δεν είναι μόνο, κυρίες και κύριοι, συντρόφες και σύντροφοι, οι περικοπές των μνημονίων με τις οποίες όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, ΣΥΡΙΖΑ, λαιλάτισαν τις συντάξεις μας, περικόπτοντας μέχρι και 30%, ίσως παραπάνω, του εισοδήματός μας. Δεν είναι αλήθεια? Δεν είναι η συμμετοχή στα φάρμακα, παρόλο που μας κρατάνε το 6%. Δεν είναι οι ακριβοπληρωμένες από την τσέπη μας υπηρεσίες υγείας που εξανεμίζουν ήδη τις πετσοκομμένες συντάξεις μας. Δεν είναι η υπερβολική αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ. Δεν είναι η αύξηση από 10 έως 30% στα είδη πρώτης ανάγκης. Να υπενθυμίσω ότι μόνο η 14η σύνταξη που κόπηκε ολοσχερός παράνομα το 2012 μας στερεί το ποσό των 2.200.000.000 ευρώ κάθε χρόνο. Από αυτού η κυβέρνηση σήμερα μας δίνει το ξεροκόμματο των 250 ευρώ και συνολικά περί τα 210 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, μόλις το ίδιο από αυτά που πήραμε και από αυτά που ενδεχομένως πάρουμε το Πάσχα. Επιπλέον, μόνο την κατάργηση του ΕΚΑΣ που πήγαινε ειδικά στους χαμηλούς συνταξιούχους, μας αφαιρέθηκαν πάνω από 800 εκατομμύρια ετησίως. Δηλαδή, τετραπλάσιο ποσό από ό,τι μας πετάνε σήμερα για να δημιουργήσουν έτσι εντυπώσεις. Συντρόφοι και σύντροφοι, κυρίες και κύριοι, από τα λίγα αναδρομικά που πήραμε από όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, για παράνομη και αντισυνταγματική την διάταξη για την περικοπή των συντάξεών μας που δεν σεβάστηκαν ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε η πρώτη φορά αριστερά ο ΣΥΡΙΖΑ, μας φορολόγησαν με 24 από 22% άτοκα και εισέπραξαν 462 εκατομμύρια ευρώ, αγαπητέ σύντροφε. Λοιπόν, δύο φορές επάνω από το μέρισμα που δίνουν, δηλαδή στην ουσία το φτωχό αυτό μέρισμα το δίνουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι στους φτωχότερους συναδέλφους τους. Αλλά δεν είναι οι περικοπές που άδικα μας επιβλήθηκαν. Είναι και τα πρόσθετα χαράτσια που μας φόρτωσαν, όπως η λεγόμενη εισφορά αλληλεγγύης που συνεχίζουμε να πληρώνουμε. Έτσι, τη στιγμή που η κυβέρνηση διαφημίζει τα 210 εκατομμύρια ευρώ του κοινωνικού μερίσματος με το χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης μας, έχει εισπράξει από την τσέπη μας 410 εκατομμύρια το 2021. Δηλαδή, τα διπλάσια από ό,τι δίνει το ίδιο το χαράτσι
να μας επιβληθεί και το 2022, επιβαρύνοντάς μας με επιπλέον 398 εκατομμύρια, όπως αναγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν φτάνει που η καταλήστευση του εισοδήματός μας συνεχίζεται με οποιαδήποτε κυβέρνηση, μας κοροϊδεύουν και από πάνω με τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς και με τους αντιπολιτευτικούς καυγάδες για το ποιος ανακύκλωνε αποτελεσματικότερα τη φτώχεια, την ώρα που μάλιστα που και οι δύο αγωνίζονται σε υποσχέσεις και παροχές και διευκολύνσεις στο μεγάλο κεφάλαιο. Εμείς, φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, μαζί με τις συνεργαζόμενες ομοσπονδίες των συνταξιούχων, είμαστε υποχρεωμένοι στα 70 και στα 80 μας χρόνια, μετά από 30 και 40 χρόνια δουλειάς, που στηρίξαμε σε δύσκολους καιρούς την οικονομία της χώρας μας, να βρισκόμαστε στους δρόμους του αγώνα μέχρι να δικαιωθούμε, γιατί εμείς ούτε κλέψαμε, ούτε δανειστήκαμε από κανέναν. Για μια όσο μας έμεινε αξιοπρεπή ζωή για μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Όσον αφορά τους συνταξιούχους που εκπροσωπώ και όχι μόνο, θα ήθελα επιγραμματικά, μια και ο χρόνος μας πιέζει, θα μπορούσα να μιλήσω δύο μέρες, λοιπόν, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, η πρωτεύουσα του νομού Ετωλοκαρανίας. Πρώτον, το νοσοκομείο της πόλης έχει αποξενωθεί πλήρως, χωρίς γιατρούς, χωρίς νοσοκομικό προσωπικό. Γιατρούς δεν έχουμε, παιδίατρο, νεφρολόγο, ορθοπαιδικό, καρδιολόγο, οφθαλμίατρο και πολλές άλλες ειδικότητες γιατρών. Το νοσηλευτικό προσωπικό ανύπαρκτο. Λοιπόν, το πολυδιαφημιζόμενο κέντρο υγείας για την πρωτοβάθμια περίθαλψη δεν διαθέτει γιατρούς ούτε καν έναν ελεκτή να θεωρείται στις εξετάσεις που πληρώνουν οι συνταξιούχοι σε ιδιώτες γιατρούς. Γιατί στα νοσοκομεία για να γράψουν εξετάσεις θέλουν ραντεβού τουλάχιστον ένα μήνα, ίσως και παραπάνω. Και γι' αυτό πληρώνοντας τις εξετάσεις, αλλά για να εκτελεστούν αυτές οι εξετάσεις θέλουν θεώρηση και επιθεωρητής δεν υπάρχει. Λοιπόν, δεύτερον, όπως ξέρετε, αγαπητοί μου, η βροχή είναι ένα απαραίτητο αγαθό, ένα απαραίτητο δώρο της φύσης για όλους. Αλλά εμείς οι Μεσολογγίδες παρακαλάμε να μην βρέξει. Παρακαλάμε να μην βρέξει, γιατί το πρόσφατο παράδειγμα της 3ης Δεκέμβρη το Μεσολόγγι έγινε θάλασσα. Λοιπόν, οι δρόμοι καταστράφηκαν. Η γεωργική καλλιέργεια καταστράφηκε. Οι δρόμοι δεν έμεινε κανένας. Παράδειγμα, η γέφυρα του Ευήνου, στο Ευηνοχώρι, που έχει αποκόψει όλη την περιοχή της Χάλκιας και Ναυπακτίας από την πόλη του Μεσολογγίου. Εδώ μεταξύ οι εθήνοντες τα ρίχνουν ο ένας τον άλλον. Ο Δήμαρχος στον Περιφερειάρχη, ο Περιφερειάρχης στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση στους τοπικούς φορείς. Γι' αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι φλέγον αυτή τη στιγμή, αγαπητέ γραμματέα, πρέπει να κάνετε κάτι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Μας πιέζει ο χρόνος.